Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργός, κύριοι Υπουργοί, σας καλωσορίζω στο εργοτάξιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια σύντομη περιήγηση. Το εργοτάξιο του Κέντρου Πολιτισμού έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου και στη δεκάμηνη λειτουργία του έχει εξελιχθεί ομαλά, δίνοντας σαφείς ενδείξεις ότι το έργο θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2015 και βεβαίως η λειτουργία του με τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2016. Το εργοτάξιο έχει έκταση 210 στρεμμάτων, από τα οποία τα 170 στρέμματα, δηλαδή το 85% της όλης έκτασης, θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο πάρκο. Πρόκειται για ένα πάρκο στο οποίο θα φτεθούν 1.200 μεγάλα δέντρα και περισσότεροι από 300.000 θάμνοι και θα είναι βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Αθήνας, μεγαλύτερο και από τον Εθνικό Κήπο. Να σημειώσω επίσης ότι πρόκειται για ένα εργοτάξιο με υψηλή ένταση εργασιών. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περισσότερα από 100 βαριά μηχανήματα και έχουν στηθεί ήδη 8 ανυψωτικοί γερανοί. Σε λίγο θα είναι 10 οι ανυψωτικοί γερανοί. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Ιδρύματος στην εκτέλεση κυρίως τεχνικών έργων, οι συνήθεις στόχοι που είναι η αποπεράτωση του έργου με υψηλά κριτήρια ποιότητος εντός του χρονοδιαγράμματος και εντός του προϋπολογισμού είναι κριτήρια τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Πέραν αυτών εφαρμόζονται και μία σειρά άλλων προτύπων, όπως παραδείγματος χάρη πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοταξίου, πρότυπα σεβασμού του περιβάλλοντος οικιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και θα ήθελα να σας δείξω τώρα στην πορεία και στην περιήγησή μας μερικά από τα μέτρα αυτά τα οποία εφαρμόζονται επιμελώς. Μεταξύ των μέτρων αυτών έχει πολύ μεγάλη σημασία η υψηλή ασφάλεια του εργοταξίου, στην ουσία η πολιτική του μηδενικού ατυχήματος, όπως επίσης και η διαφάνεια σε όλη τη διαχείριση των εργασιών και του εργοταξίου. Καταρχήν βλέπετε την εσπλανάδα, τη γέφυρα η οποία ενώνει την έκταση του Κέντρου Πολιτισμού με τη θάλασσα και η οποία πρόκειται να διαμορφωθεί, να φυτευτεί, να ανακοινιστεί πλήρως και πάνω σε αυτή ένα χτίσμα εκτάσεως 230 τετραγωνικών μέτρων αποτελεί μια ακόμα καινοτοπία. Είναι ένα κέντρο επισκεπτών το οποίο μπορεί να επισκεφθεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή περίοικος ελεύθερα, με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς να περάσει τις διατυπώσεις του εργοταξίου. Και η σκέψη αυτή έχει γίνει προκειμένου ήδη το Κέντρο Πολιτισμού από την φάση της κατασκευής του να αποτελέσει έναν προορισμό για τους πολίτες της Αθήνας. Δεξιά μας βλέπουμε και το άλλο στοιχείο, το οποίο είχαμε την τύχη πραγματικά να αποκτήσουμε στο εργοτάξιό μας, την αρχαιολογική ανασκαφή. Πρόκειται για μια σημαντική αρχαιολογική ανασκαφή. Θα επισκεφτούμε το παρακείμενο αρχαιολογικό χωριό, όπως το έχουμε ονομάσει, δεδομένου ότι εδώ εργάζονται περισσότεροι από 70 αρχαιολόγοι, ειδικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι, σχεδιαστές, τεχνίτες και εργάτες. Μας αρέσει αυτή η έκφραση γιατί είναι χωριό μου μια έννοια. Η ανασκαφή μας είναι εδώ μπροστά, γιατί εδώ μπροστά εκτείνεται το νεκροταφείο. Εκεί που βλέπετε τώρα να υψώνεται
λόφος ήταν οι πρώτες ανασκαφές της προηγούμενης χρονιάς. Και η ακόμα νωρίτερα εκεί που έγινε το αθλητικό κέντρο Καλλιθέας. Εδώ όμως οι ταφές αφορούν τους οικισμούς πριν η Αθήνα να γίνει η πόλη δημοκρατική, τους οικισμούς της περιοχής που μάλλον πρόκειται για αγρότες, για ανθρώπους μεροκαματιάριδες, αγρότες και γενικότερα όχι πολύ μεγάλες οικογένειες. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσα σε αυτούς τους τάφους έχουμε και ταφές από μεγάλες, από μεγαλύτερες οικογένειες, πιο πλούσιους ανθρώπους. Είναι σαν του Ψήτης Ακρόπολης με τον Ηρακλή που παλεύει τώρα. Ναι. Βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ, πολύ σωστά. Τα τυποποιημένα, τα βιομηχανοποιημένα αγγεία της εποχής. Πολύ σωστά. Είναι ο άθλος του Ηρακλέους με τον Ταύρο ή του Θησέως με τον Ταύρο. Και αυτό, εφόσον το γνωρίζετε βεβαίως, ότι κάνει αυτός ο μύθος, κάνει αυτό το πέρασμα, από ιδεολογικό πέρασμα από τη Μινωική Κρήτη στη Μικηναϊκή Ελλάδα, έτσι με τον Ταύρο, και από τη Μικηναϊκή Ελλάδα στη Μικηναϊκή Αρχαϊκή Αττική. Και αυτός ο μύθος είναι πραγματικά αυτή η εικονογράφηση της εξέλιξης, έτσι, της δύναμης. Είναι στη φάση της ανάταξης. Ναι, είναι σαν αυτό που εκτίθεται, αλλά βλέπετε σε πόσα μικρά κομμάτια βρέθηκε σπασμένο. Εδώ το μεγαλύτερο χρόνο το παίρνει η αφαλάτωση, επειδή το χώμα έχει πάρα πολλά άλατα και τη θάλασσα ανέβαινε πολύ μέσα και έχουν πιεί τα αγγεία αλάτι θαλασσινό. Και έτσι πολύ μεγάλο χρόνο τα έχουμε σε ειδικές λεκάνες με μία στήλη αφαλάτωσης και μετά αρχίζουμε τη συντήρησή τους. Είναι η βάση αυτή. Θα μπει από πάνω το υπόλοιπο εφέδρανο. Το ύψος του είναι περίπου ένα μέτρο. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Κατάλαβα, ναι. Και θα είμαστε περίπου διπλό το ύψος. Στο τέλος θα είμαστε διπλά ψηλά. Ναι, θα είμαστε διπλά. Είμαστε περίπου στα 15 μέτρα αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε περίπου στα 32. Στο κάτω μέρος. Οπότε θα ανέβεις πάνω πλέον στη θέα, θα μπορείς να βλέπεις τελείως το... Ναι, πλήρως η θέα του Σαρονικού. Τα 32 που θα βρίσκονται, σε ποιο σημείο? Εκεί που βρίσκεται περίπου ο κίτρινος αυτός γερανός. Έχει ήδη παρακινήσει τόσο την κοινότητα της Καλλιθέας, με την οποία σε συνεργασία με το Ίδρυμα έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα έργο, δίπλα βρίσκεται, το οποίο θα παραδοθεί στο τέλος Αυγούστου. Είναι το Δημοτικό Πάρκο με πισίνα, ποδόσφαιρο, με παιδικές γαρές, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για γεγονότα που θέλει να εξελίξει ο Δήμος. Και επίσης έχει δρομολογήσει και ολοκληρώσει τη μελέτη του φαλυρικού όρμου, με έναν τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα αποδεικνός και στον οποίο υπάρχει απόλυτη σύμπνοια και των γύρω Δήμων ως προς τη φιλοσοφία και την σχεδιαστική προσέγγιση. Στην ουσία επαναφέρει τον φαλυρικό όρμο στις αρχές του 19ου αιώνα. Με εξέδρες ήταν η Λιουτρόπολη των Αθηνών. Γι' αυτό, για να είμαστε και τέτοιοι, ο Ρεν Ρουφιάνο. Αυτός δηλαδή από την αρχή, θέλω να ξαναφέρω την αρχική μορφή πώς ήταν. Είμαι Γιάννης Τροχόπουλος, είμαι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Θέλω να μιλήσω για την αξία αυτού του έργου για την κοινωνία, για τις νέες γενιές και για τη χώρα μας. Ήδη βλέπετε ένα εντυπωσιακό έργο τάξεο. Από όλες τις πλευρές. Από το μέγεθός του, από τους ανθρώπους που δουλεύουν, αλλά και από τα οικονομικά ωφέλη από την κατασκευή του. Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι η μεγάλη δύναμη αυτού του έργου είναι αλλού και συνδέεται άμεσα και στενά με τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας. Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη του έμψυχου δυναμικού της Ελλάδας μέσα από την ολόπλευρη καλλιέργεια της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Ποιος πιστεύει σήμερα ότι αυτό το έργο θα το παραλάβει το ελληνικό δημόσιο και θα το λειτουργήσει σωστά? Εγώ, έχοντας δουλέψει και με τον ενθουσιασμό και τη δύναμη από την άσημη αλλά πολύ δημιουργική φτωχή βιβλιοθήκη της Βέρειας, το πιστεύω ακράδαντα. Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς μοιράζεστε μαζί μου αυτή την πίστη και αποδέχεστε ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες θα το αγκαλιάσουν και θα το χρησιμοποιήσουν. Είδαμε σήμερα γύρω μας ένα όνειρο, ένα όραμα να ξετυλίγεται και να γίνεται πραγματικότητα. Είναι η μεγάλη σημασία για την Ελλάδα δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είχα την τύχη να την υπογράψω στο ξεκίνημά μου ως Υπουργός Πολιτισμού,
τώρα είχα την τεράστια χαρά να βλέπω αυτό το έργο να προχωράει. Είναι μια πολλαπλή ουσιαστική συμβολή στον πολιτισμό, στην οικονομία και στο περιβάλλον του τόπου. Θα στεγάζει την εθνική μας βιβλιοθήκη, μια σύγχρονη εθνική σκηνή και ένα διεθνώς πρωτοποριακό βιοκλιματικό πάρκο. Έχει και μια μεγάλη συμβολική ασφαλώς αξία, γιατί οφείλω να το πω αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά ύψους 566 εκατομμυρίων ευρώ που γνωρίζει σήμερα ο τόπος, συνεχίζοντας έτσι αυτή την αλυσίδα, την παράδοση των μεγάλων ευεργετημάτων που σε δύσκολες στιγμές πάντα βοηθούσαν την πατρίδα. Είναι ένα πρωτοποριακό τεχνολογικά έργο, αλλά και αισθητικά και περιβαλλοντολογικά. Θα αποτελέσει ένα κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή, θα ενισχύσει και την Αθήνα, θα αναβαθμίσει γενικότερα την Ελλάδα, γιατί θα αποτελεί και ένα έργο, ένα σημείο διεθνούς αναγνώρισης. Θα παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο το 2016. Θα έχει τη δυνατότητα να προσελκύει στην πλήρη ανάπτυξή του 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Θα συνεισφέρει έτσι τουλάχιστον 160 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία από το πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. Αυτή θεωρώ ότι είναι η Ελλάδα, η νέα Ελλάδα που θέλουμε, της προσφοράς, της δημιουργίας, και αυτό είναι ένα έργο που δείχνει την πορεία της μεταρρύθμισης, το βηματισμό αυτό που πρέπει να πάρει η χώρα. Μας ταιριάζει, μας αντιπροσωπεύει περισσότερο ως Έλληνες, και σε τέτοιες δύσκολες ώρες χρειαζόμαστε και αυτά τα μηνύματα. Γι' αυτό σήμερα είμαστε όλοι εδώ που παρακολουθήσαμε αυτό το ξετύλιγμα αυτής της τεράστιας σημασίας έργου, απόλυτα ικανοποιημένοι, εγώ θα το πω και συγκινημένοι πολύ, γιατί βλέπουμε μπροστά μας ένα τεράστιο όνειρο, το οποίο με τη βοήθεια του Ιδρύματός σας το κάνουμε πραγματικότητα, και θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των Ελλήνων για αυτή την τεράστια προσφορά. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, καθώς και τους συνεργάτες του, στην επίσκεψη σήμερα στο εργοτάξιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για το αμείωτο ενδιαφέρον του και την άψογη συνεργασία, ώστε το Κέντρο Πολιτισμού να είναι έτοιμο ως προς όλα, ώστε όταν παραδοθεί στην ελληνική κοινωνία να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες, στις ψηλές προσδοκίες που έχουμε όλοι μας. Το Κέντρο Πολιτισμού αποτελεί ένα λιθαράκι, θα έλεγα αρκετά μεγάλο, αλλά ένα λιθαράκι, στην προσπάθεια όλων μας, ανεξαιρέτως σαν Έλληνες, να χτίσουμε σε σωστές βάσεις μια καινούργια Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι μόνο αρχιτεκτονικά ή κατασκευαστικά. Μια Ελλάδα που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα τεράστια αποθέματα τα οποία διαθέτει σε τόσους πολλούς τομείς. Το Κέντρο Πολιτισμού μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα κομμάτι αυτής της καινούργιας Ελλάδος, όχι της Ελλάδας της ανικανότητας και της μιζέριας, αλλά μιας Ελλάδας που θα μας δώσει πάλι τη δυνατότητα να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, να ονειρευτούμε. Αλλά για να πετύχουμε ένα τέτοιο καλύτερο μέλλον, πρέπει να υπάρξει συνεργασίες. Συνεργασίες σε όλους τους τομείς και από όλους μας, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε δημιουργικά και αποτελεσματικά ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι τον κύριο Πρωθυπουργό.